Hello guys, καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα βίντεο unboxing από το CyprusGamer.com μαζί με εμένα τον Ζακ και τον Λάμπρο. Το Λάμπρο, πρέπει να το θυμάστε, είναι ο γιος μου από το προηγούμενο μας βίντεο. Θα το κάνουμε συνέχεια τώρα μαζί το unboxing, νομίζω. Ναι. Yep. Mm-hmm. I think you like that. Anyway, σήμερα θα σας κάνουμε ένα unboxing του Loot Gaming. Το Loot Gaming το κάναμε ένα unboxing παλιά στο YouTube κανάλι μας και για κάποιο λόγο το σταματήσαμε. Το Loot Gaming είναι μια εταιρεία, ένα κομμάτι της Loot Crate. Το Loot Crate είναι μια εταιρεία που βγάζει κουτιά με πράγματα μέσα που έχουν διάφορα θέματα. Αυτό είναι το Loot Gaming που είναι, έχει gadgets and πράγματα μέσα από παιχνίδια. Βγάλουν και άλλα κομμάτια. Νομίζω βγάλει το Loot Pets. Harry Potter. Ναι, έχει κάποια πάρα πολλά divisions στο Loot Crate. Εμάς μας αρέσει να παίρνουμε το Loot Gaming που είναι η ειδικότητά μας στο gaming. So, αυτό το Loot Gaming είναι του Φεβράρι. Έχω δύο κουτιά να σας κάνουμε. Θα σας κάνουμε ένα σήμερα και θα κάνουμε το άλλο σε άλλη ημέρα. Anyway, το Loot Gaming αυτό είναι το Φεβράρι που έχει θέμα. Δεν το θυμούμε τώρα. Δεν το θυμούμε. Anyway. Θα το δούμε μέσα, ναι. Ναι. Mm-hmm. We're gonna find it inside. Anyway, so pass me my sword, Mr. Lambro Graffiti. Swing! Το σπαθί μας. Πώς να με έχω κόψει τα δερκά σου. So let's do this. Okay. Πάντα τα Loot Gaming υπάρχουν μέσα φανέλες. Πάντα έχω φανέλα. Πάντα στο δικό μου το size, στο δικό σου size. Okay. Πρώτον είναι το μια φανέλα Zelda με το Link. Πάρα πολύ ωραία. What do you think? Yeah. Very nice detail. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία. Τι ωραία πράγμα. Exclusive. Impressed with that. I'm impressed, very impressed. Πάρα πολύ ωραία φανέλα. Zelda, Breath of the Wild. Very nice, very nice number. There you go. Δεύτερον είναι έναν beanie hat. Γκρίμαν τώρα που όμως έφυξαν την παινή η άνοιξη, είναι ακόμα δύσκολο αυτό να το βρούμε. Beanie hat. Do World of Warcraft. Έχει το σήμα του Alliance από ξένηση τον Hood. Very nice, θα το χωρίζεις. Εσύ άρεσε και έτσι να φέρεις, ρε. There you go. Okay, what's this? It's a flask. It's a flask? With a pitfall. Wow. Arcade game. Flask, remember. Flask. Look at that. Look at that. Flask. Θα βάλω μέσα το νερό μου να πίνουμε νερό. Δεν τι ωραίο. Pitfall είναι ένα παλιό arcade game. Very nice. Ναι. Yeah, online exclusives. Δεν μπορεί να τα βρεις πού ποτέ άλλο. Very nice, huh? Mm-hmm. You think? Yeah. Okay. Mm-hmm. Έχουμε και μέσα έναν plush toy που λουκούει. Νομίζω είναι Metal Gear Solid.
Ναι. Yeah. Metal Gear Solid. Crash 3, Wolf. Very, very nice. Αυτά. Είναι τα λόγω μέσα, νομίζω πλάχι για ένα πιν, αρτινούμε. Dude, thanks for support from looters like you. We built this loot crate from a small garage-based company. Αν νομίζω αλλάξαν και το λογότυπο τους. Το λογότυπο ήταν άλλος πώς τώρα το αλλάξαν. This is the new logo. Πάντα υπάρχει το pin μέσα. Που sorry, ναι, όπως βλέπετε το pin, το θέμα Doom to Crate του Φεβράρι είναι το Wild. So you collect them. Και μέσα από σπάντα υπάρχει και το poster του Ντομίνα που είναι ο link. Ναι. Είναι ο link. Αλλά γράφει τι είναι τι υπάρχει μέσα. Όπως είπαμε, το Pitfall Canteen που είναι το what you call it? Flask. The flask, the Metal Gear Solid Phantom Pain plush D-Dog, Legend of Zelda, Breath of the Wild T-shirt, Wild Coin Pin, World of Warcraft reversible beanie. Ah, reversible beanie. Αυτό beanie λαμβάνω τον καπέλο. Είναι από την άλλη πλευρά το hood. Okay. So reversible. Πρέπει να το γυρίσεις. Από την άλλη είναι το hood. Εξαρτάται με ποιον faction παίζετε. Alliance and Horde. Very nice, huh? Yeah. Yes. Mm-hmm. Okay. Very, very nice. So, θα φυλάξουμε, θα βάλουμε πάνω στο γράφημα μας. Ναι. Ναι. Mm-hmm. Ξέρεις να μπορούμε να μιλούμε, ναι. Yeah. Ξέρεις τα παιχνιδιά. Kind of. So, thank you for watching, guys. Από μένα, τον Σταύρο και τον Λάμπρο. Thank you for watching και θα ζούμε στο επόμενο μας unboxing του cypressgamer.com. Bye.